περίπου άμεση σχέση για την υπογλυκαιμία. Ο κύριος Τσούτσας, ο Γιώργος, ειδικευόμενος στην νεκρολογία, άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την... Και θα μας πει το θέμα της υπογλυκαιμίας. Συγγνώμη, κλείνει αυτό συνέχεια, εγώ το κλείνω μάλλον. Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Πρόεδρο και την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Το θέμα μας είναι η υπογλυκαιμία. Ένας συνάδελφος του 99, ενδοκρινολόγος, είπε ότι αν δεν υπήρχαν οι αρνητικές επιδράσεις της υπογλυκαιμίας, ο ζαχαρός διαβήτης θα ήταν σχετικά εύκολο να αντιμετωπιστεί. Και νομίζω ότι περισσότεροι στην καθημερινή μας πράξη το έχουμε ζήσει αυτό. Τι λέμε υπογλυκαιμία? Η υπογλυκαιμία ορίζεται η πτώση της συγκέντρωσης γλυκόζης στο πλάσμα κάτω από 70 μιλιγράμμα ανά DL. Σύμφωνα με την κατάταξη του ADA, υπάρχει σοβαρή υπογλυκαιμία. Ορίζεται το επεισόδιο στο οποίο η πνευματική κατάσταση του ασθενούς είναι τόσο διαταραγμένη ώστε να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μόνος του το επεισόδιο αυτό και χρειάζεται βοήθεια άλλων ατόμων. Η τεκμηριωμένη ή συμπτωματική υπογλυκαιμία, συμπτώματα και γλυκόζη πλάσματος κάτω από 70. Η πιθανή υπογλυκαιμία που είναι με συμπτώματα χωρίς μέτρηση γλυκόζης πλάσματος και η σχετική υπογλυκαιμία με συμπτώματα και γλυκόζη πλάσματος πάνω από 70. Επίσης υπάρχει μια κατηγορία ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία. Πολύ συχνά τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται όταν τα επίπεδα της γλυκόζης, όπως είπαμε, είναι κάτω από 70. Αλλά πολλοί άνθρωποι έχουν μετρήσει γλυκόζης κάτω από αυτό το επίπεδο και δεν αισθάνονται συμπτώματα. Σε αυτή την περίπτωση η υπογλυκαιμία εμφανίζεται ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Συμβαίνει στο 25% των ασθενών σε insulin θεραπεία και σχεδόν πάντα σε άτομα με ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 1. Συχνά χαμηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, δηλαδή οι ασθενείς αυτοί μπορεί να θέλουν να είναι πολύ καλά ρυθμισμένοι με αποτέλεσμα να έχουν συνέχεια χαμηλά επίπεδα γλυκόζης και να μην καταλαβαίνουν τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας. Επίσης, σε ασθενείς με διαβήτη για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε αυτό που είπα και πιο πριν, σε ασθενείς με αυστηρή ρύθμιση που αυξάνει τις πιθανότητες για χαμηλά επίπεδα γλυκόζης. Επιδημιολογικά, πολλές μελέτες έχουν δείξει υψηλή συχνότητα στο διαβήτη τύπου 1. Στη μελέτη DCCT, περισσότερο από το 50% των σοβαρών υπογλυκαιμιών ήταν κατά τη διάρκεια του ύπνου. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 2011 καταγράφηκαν 282.000 επισκέψεις ενηλίκων ασθενών στα επίγοντα για υπογλυκαιμία στο έτος. Αιτίες της υπογλυκαιμίας. Υπερβολικές δόσεις ινσουλίνης ή σουλφονιλουριών. Αυξημένη άσκηση χωρίς κάλυψη με υδατάνθρακες. Ανεπαρκής λήψη υδατάνθρακων. Παράληψη γεύματος. Κατάχρηση αλκοόλ. Φάρμακα όπως η βαρφαρίνη ή οι φιβράτες, συνύπαρξη ενδοκρινοπαθειών όπως η νόσος Άντισον και ο υποθυροειδισμός, το ινσουλίνωμα που κάνει αυτόματες υπογλυκαιμίες και η συνύπαρξη νεφρικής ανεπάρκειας. Στα άτομα με διαβήτη που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι τα φάρμακα όπως η ινσουλίνη, οι σουλφονουρίες και οι γλυνίδες, η παράληψη, καθυστέρηση ή μικρή ποσότητα ενός γεύματος, η αυξημένη σωματική δραστηριότητα και τα αλκοολούχα ποτά. Τώρα, στα υπεράμεσα συμπτώματα. Είναι τα πρώιμα συμπτώματα, έντονη πείνα, κεφαλαλγία, τρόμος, αίσθημα παλμών, ζαλάδα, μια νευρικότητα και ευερεθιστότητα και εφίδρωση. Όταν ο εγκέφαλος παραμείνει χωρίς γλυκόζη, ακολουθούν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Σύγχυση, αδυναμία σκέψης, αποπληξία και τέλος σε κόμμα. Επίσης, η υπογλυκαιμία μπορεί να εμφανιστεί και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οπότε εκεί ο ασθενής έχει εφιάλτηση ή φωνάζει μέσα στον ύπνο του, υγρά εντόνια ή ρούχα από την εφίδρωση και ένα αίσθημα κόπωσης ή σύγχυση κατά την αφύπνιση. Στην αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας εφαρμόζουμε το κανόνα του 15. Κάνουμε μέτρηση και αν η γλυκόζη μας είναι κάτω από 70, λαμβάνουμε 15 γραμμάρια γρήγορους υδατάνθρακες. Τι σημαίνει αυτό? 3 με 4 ταμπλέτες γλυκόζης, μισό ποτήρι χυμό, όχι φυσικό, μισό ποτήρι αναψυκτικό, όχι light, και δύο καραμελάκια, αυτά τα τζέλο-τζέλο με τη ζάχαρη γύρω-γύρω. Όχι ζάχαρη, ούτε μέλι. Και κάνουμε μέτρηση ξανά σε 15 λεπτά και αν πάλι η γλυκόζη είναι κάτω από 70, ακολουθούμε πάλι το βήμα 2, την ίδια διαδικασία.
Επίσης, όταν φτάσουμε ο ασθενής να μην έχει τις αισθήσεις του και να έχει λιποθυμήσει, καλό είναι να κάνουμε ένεση γλυκαγόνου. Δίπλα εδώ βλέπετε τα σημεία. Εδώ τα σημεία της ένεσης. Και έχουμε μια πιο άμεση αντιμετώπιση. Οι οδηγίες που πρέπει να δίνουμε στους ασθενείς μας είναι ποτέ κατανάλωση αλκοόλ με άδειο στομάχι, λήψη υδατανθράκων κατά τη διάρκεια της άσκησης, μετά από έντονη άσκηση, έλεγχος επίσης γλυκόης κατά τη διάρκεια της νύχτας και της επόμενης μέρας, όπως προανέφερε και συνάδελφος για την άσκηση. Επίσης, πάντα να κουβαλάνε μαζί χυμό ή ταμπλέτες γλυκόζης και προσοχή στην οδήγηση. Η πρόληψη υπογλυκαιμίας την ώρα της οδήγησης είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ελέγχουν οι ασθενείς μας το ζάχαρο συχνά και να τρώνε σνακ αν χρειάζεται, ώστε η τιμή να μην είναι χαμηλότερη από 70 και να μην προκαλέσουν κάποιο ατύχημα. Τώρα, λίγα λόγια για υπογλυκαιμικά επεισόδια και καρδιακό κίνδυνο. Εδώ βλέπουμε μία μελέτη το 2003. Η υπογλυκαιμία και οι ταχύες μεταβολές στα επίπεδα γλυκόζης σχετίζονται με καρδιακή ισχυμία, ήταν το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης. Βλέπουμε ασθενείς με υπογλυκαιμία συμπτωματική. Εμφάνισαν από τους 54 ασθενείς οι 10 επεισόδια με πόνο στη θάχη, με πόνο στο στήθος στη θάχη, είτε με επεισόδια με διαταραχές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Επίσης, άλλη μία μελέτη αναδρομική με 860.000 ασθενείς μας είπε ότι 3,1 των ασθενών είχαν υπογλυκαιμικό επεισόδιο κατά την περίοδο αξιολόγησης που ήταν το 1 έτος και οι ασθενείς που εμφάνισαν υπογλυκαιμία είχαν 79% υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης οξείας καρδιαγγειακής νόσου σε σχέση με ασθενείς χωρίς υπογλυκαιμία. Ακόμα μία μελέτη μας λέει ότι η σοβαρή υπογλυκαιμία μπορεί να οδηγήσει σε παράταση του διαστήματος QT σε ασθενείς με ζαχαρόειδη διαβήτη τύπου 2. Και εδώ βλέπουμε τη σημαντική παράταση του διαστήματος μετά από πολικό υπερλυκημικό κλαμπ και αυξημένο κίνδυνο αρρυθμιών. Δύο μεγάλες μελέτες που συσχέτισαν την υπογλυκαιμία με τη θνησιμότητα του ζαχαρόειδη διαβήτη τύπου 2, η ACCORD και η ADVANCED. Εδώ βλέπουμε το ποσοστό θνησιμότητας των ασθενών με σοβαρή υπογλυκαιμία, πώς ανεβαίνει από το 4,13% στο 6,9% και από το 9% στη 19%, στο 19%. Ιδιαίτερα στην ACCORD βλέπουμε τα υψηλά ποσοστά των ασθενών που έκαναν είτε που κάνανε καρδιαγγειακό σύμβαμα, είτε θανάσιμο είτε όχι, και αυτών που χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια. Επίσης, στη μελέτη ADVANCED βλέπουμε εδώ το ποσοστό είναι γύρω στο 8% των ασθενών που κάνανε καρδιαγγειακό σύμβαμα και επίσης μάκρο ή μικροαγγειακά συμβάματα. Συμπερασματικά, να πούμε ότι τα υπογλυκαιμικά επεισόδια επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η υπογλυκαιμία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στη ρύθμιση των ασθενών με ζαχαρόειδη διαβήτη και για τους ασθενείς αλλά και για τους ιατρούς. Και ο κίνδυνος της υπογλυκαιμίας είναι μεγαλύτερο σε ασθενείς με επίπεδα με γλυκοζηλιωμένη κάτω από 8%. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε πολύ λίγο χρόνο μας έδωσε όλα τα επίπεδα που πρέπει να στερφεί η σκέψη μας. Παρακαλώ, συζητήσει από το ακροατήριο και ερωτήσεις. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ο κύριος συνάδελφος. Ναι, προηγήστε. Αναφέρθηκε ότι ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας είναι μεγαλύτερος όταν η γλυκοζηλιωμένη είναι κάτω από 8. Η τάση σήμερα νομίζω είναι να κατέβει περισσότερο η γλυκοζηλιωμένη από το παλιό 7 και μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς πολλές υπογλυκαιμίες με τα καινούργια φάρμακα. Τελευταία έχει μπει και ο δείκτης διαχείρισης γλυκόζης. Κάτι το οποίο θα μας προσφέρει και ένα καλύτερο έλεγχο του διαβήτη από ό,τι η γλυκοζηλιωμένη, γιατί η γλυκοζηλιωμένη, παρόλο που πολλές φορές είναι στα όρια, έχουμε υπογλυκαιμίες. Έχεις κάτι να μας πεις για το δείκτη πρώτο, διαχείρισης γλυκόζης? Δεν έχω κάποια ενημέρωση για αυτό το δείκτη διαχείρισης. Απλά αυτό που αναφέρεται είναι ότι σίγουρα τα καινούργια φάρμακα, ειδικά στο διαβήτη τύπου 2, κάνουν ελάχιστες υπογλυκαιμίες, οπότε μας βοηθούν ώστε να ρυθμιστούν καλύτερα οι ασθενείς και να αποφύγουν τα επεισόδια. Και για τον τύπο 1 θα συμβούλευα ότι πρέπει να γίνεται καλύτερη εκπαίδευση στην διαχείριση της ισουλθεραπείας όσον αφορά από τους γιατρούς,
απέναντι σε ένα ασθενή για να μπορεί να αποφεύγει τα συχνά επεισόδια της υπογλυκαιμίας. Δυστυχώς από αυτές τις μελέτες που είχαν εντατική θεραπεία, δηλαδή που ήταν και κάτω από 7 και 6,5, δηλαδή πιο χαμηλά τα όρια από 8, εκεί ήταν πολύ πιο αυξημένος ο αριθμός των υπογλυκαιμιών στους ασθενείς. Δηλαδή στις μελέτες που προανέφερα. Ναι, γιατί το 8 είναι λίγο υψηλό σαν... Ναι, απλά ήταν ένα συμπέρασμα από μια μελέτη που προφανώς διακόπηκε πιο γρήγορα, γι' αυτό ενδεχομένως δεν ήταν αυτή η μέτρηση. Απλώς να σημειώσουμε ότι και στο τύπο 1 με τις καινούργιες ινσουλίνες που έχουμε, με τις βασικές δηλαδή και τις προγευματικές που μιμούνται τη φυσιολογία κρυσουλής από το πάγκρες, έχουμε πολύ λιγότερες υπογλυκαιμίες από ό,τι πρώτα. Αυτό που λέει ο Γιώργος, με τα μείγματα είχαμε πολλές υπογλυκαιμίες, φοβόμαστε να πάμε το κάτω από 7 που είναι οι συστάσεις. Τώρα έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα και φυσικά με τις αντιλίες συνεχούς ποδόρες έχει ινσουλίνες, μπορούμε να πάμε και 6-6,5 γλυκοζηλιωμένοι χωρίς να έχουμε υπογλυκαιμίες. Και το ίδιο σημαίνει και με το τύπο 2 με τα καινούργια φάρμακα. Οι σουλφονιλουρίδες, παρόλο που χρησιμοποιούνται σε ένα μεγάλο ποσοστό, ήταν υπεύθυνες για πολλές και εντός εισαγωγικών θανατηφόρες υπογλυκαιμίες. Έτσι, κάνει καρδιακά. Γιώργο, τι έχεις να πεις? Έχεις να σχολιάσει κάτι? Όχι, όχι, σύμφωνο. Ναι. Ο κύριος. Μπορεί να δημιουργήσει καρδιακό επεισόδιο, Είναι καινούρια γνώση, υπήρχε πάντα αυτή? Οι πρώτες μελέτες που έδειξα ήταν από το 1999. Απλά αργότερες οι μεγάλες μελέτες που έγιναν και η Advance και η Accord έδειξαν αυτά τα αποτελέσματα που σας ανέφερα. Είναι αργότερα, μεταχρονολογημένες, είναι αργότερα από... Ναι, και με τι μηχανισμό γίνεται αυτό το βλάβη? Τι εννοείται με τι μηχανισμό? Ας πούμε η παθολογανατομία του φαινομένου. Τι γίνεται, και πέφτει η γλυκόζη και τι γίνεται στο αγγείο? Τώρα δεν το ξέρω να σας εξηγήσω. Είναι ένα στρες. Είναι ένα στρες. Έτσι. Όλες οι ορμόνες του στρες έχουν... Είναι και καιρό στρες, μάλιστα. Συγγνώμη, Γιώργο. Θα να πεις κάτι άλλο? Εγώ όχι, αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση... Όχι, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε στον χρόνο.